Ναι. Αλλά εντάξει, αφού κοσέραμε στη μέση. Γεια σας. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Με βλέπετε σε εξωτερικά γυρίσματα. Ναι. Σήμερα έχω έρθει αμφιλοχία. Όσοι με ακολουθείτε στο Instagram θα το ξέρετε. Με φωνάξαν οι κουμπάροι μου, γιατί καθίσα και ξελίγω και το μαλλί μου, μην είμαι κακή καλή, να τους ανακαινήσω το μαγαζί τους. Με πήρε ξαφνικά η κουμπάρα μου εκεί που έτρωγα ένα μεσημέρι τηλέφωνο και μου λέει: Να σου πω, κάνεις ανακαινήσεις? Λέω: ασχολούμαι λιγάκι και αυτά. Μου λέει: Μπορείς να έρθει να μου ανακαινήσεις το μαγαζί της? Λέω: Ναι, οκ, okay, έρχομαι να τελειώσω κάτι δουλειές, να έρθει και ο Σταύρος. Και την άλλη εβδομάδα ερχόμαστε. Ποια άλλη εβδομάδα? Μου λέει: Άντε, τσακίσου και έλα τώρα. Και ήρθανε και με πήρανε. Και τους φτιάχνω το μαγαζί. Σας δείξω και μερικά πλάνα. Τι είναι αυτό? Α, ένα γατάκι! Γατάκι, πρέπει να είσαι λίγο άρρωστο, δεν σε βλέπω καλά. Χριστέ μου, τρόμαξα. Λοιπόν, δεν μεταξύ τώρα κάθομαι εδώ πέρα, είναι πρωί, είμαι στο... Τι γίνεται ρε παιδιά, εφείς είναι εναντίον μου σήμερα. Λοιπόν, είμαι στο Σπάρτο Αμφιλοχίας. Είναι τα πεθερικά μου από εδώ βασικά και γι' αυτό ξέρω και τα παιδιά και όλα. Εδώ μεγάλωσε ο άντρας μου και αυτά. Οι γονείς είναι μέσα από αμφιλοχία, απλά έχουν τώρα το εξοχικό εδώ πέρα, τώρα έχουν πάρει σύνταξη άνθρωποι και μένουν εδώ. Και τώρα περιμένω τον κουμπάρο μου να έρθει να με πάει να πάμε στο γιαπί. Λοιπόν, θα σας πάρω και πέρα από το μαγαζί. Τι άλλο να σας πω. Το Σαββατοκύριακο, την Κυριακή, πήγαμε και μια εκδρομούλα στα Γιάννενα. Θα σας βάλω ένα μικρό vlog κάπου εδώ. Άντε, εδώ. Γεια σας! Έχουμε έρθει εκδρομή στα Γιάννενα με τους κουμπάρους μου και έχουμε περάσει, πήραμε το καραβάκι και πέρασαμε απέναντι στο νησάκι. Φαίνεται τώρα πίσω? Φαίνεται πίσω ότι τραβάω. Εσύ δεν φαίνεσαι, ε? Μη χαίρεσαι. Ούτε, ούτε. Μην ανησυχείς. Και ναι, μόνο εγώ φαίνομαι. Και έχω έρθει με τους κουμπάρους μου, σήμερα είναι Κυριακή και είπαμε να κάνουμε μια εκδρομή, είναι ο κουμπάρος μου. Εσύ, κουμπάρε! Και έχουμε έρθει εδώ να πιούμε κανένα καφέ, να πάμε να δούμε και το σπίτι του Αλή Πασά. Γιατί ο άντρας μου τελείως παραπληροφόρησε, μου είπε ότι το νησάκι δεν έχει τίποτα, έχει μόνο ένα εστιατόριο που έχει βατραχοπόδαρα. Λοιπόν, θα σας πάρω κάποια πλάνα, τα λέμε σε λίγο. Είμαστε μέσα στο σπίτι του Αλή Πασά, το οποίο είναι μουσείο εννοείται τώρα. Εκείνη είναι αμετάπιστη. Βλέπουμε εδώ που ξάπλωνε ο Αλυπασάς και τα λοιπά. Αυτό ήταν εξοχικό που έμενε εδώ πέρα στο νησάκι. Θα σας δώσω και λίγες πληροφορίες. Καθόμαστε και χατσάκι, έχει πολύ ωραία πράγματα. Είναι εδώ. Δεν ξέρω αν βλέπω τα χιόπλα εδώ. Για τα γάνια και τα λοιπά. Και τώρα θα πάμε να πιούμε και κανέναν καφέ. Έχουμε έρθει για φαγητό στο Σύριος. Έχουμε
σκάσει. Φάγαμε πάρα πολύ, ήταν πάρα πολύ ωραία. Και το μεταξύ πήρα και καυτερό. Και εντάξει, το στόμα μου δεν το νιώθω. Νομίζω ότι πάω να πάρουμε κανένα παγωτό, πας και συνέλθω. Τώρα περιμένουμε να φύγουμε σιγά σιγά. Τα λέμε μετά. Έχουμε φύγει από το μαγαζί και περπατάμε για να χωνέψουμε, αλλά νομίζω ότι γίνεται χειρότερη κατάσταση. Δεν ξέρω τι λέτε κι εσείς. Oh, έχουμε κάνει το γύρο της λίμνης σχεδόν, αλλά είναι ωραία διαδρομή. Αλλά Παναγία μου, Θεέ μου, νομίζω όσο πάω φουσκώνω και χειρότερα. Το μεταξύ πήραμε και παγωτό, έβαλα και φωτογραφία στο Instagram το παγωτό, από το Διεθνές, το οποίο εντάξει πρέπει να φάγα 5 πουκές. Δεν πήγαινε κάτω. Ήταν πολύ ωραίο, αλλά δεν πήγαινε κάτω. Και έτσι που λέτε, σε λίγο θα φύγουμε. Άντε, φυλάκια. Γενικά περνάω πάρα πολύ ωραία εδώ πέρα και με τα παιδιά και με τα πεθερικά μου. Είμαστε πολύ χαλαρά, τρώμε πάρα πολύ. Τα παιδιά φοβάμαι, πετάγονται πουλάκια από εδώ, φύλλα από εκεί, το γατί κοιμάται. Λοιπόν, γενικά περνάμε πολύ ωραία, τρώμε πάρα πολύ. Σας έβαλα και στο Instagram κάτι παγωτάκια, κάτι πατσάδες. Να σας πω και την αλήθεια, τώρα αυτό θα πάω να κάνω. Θα περιμένω τον κουμπάρο μου να έρθει να με πάρει, να πάμε να του φτιάξω το μαγαζί. Δίπλα το μαγαζί έχει ένα πατσατζίδικο. Πάμε να φάμε λίγο πατσά. Παιδιά, δεν ξέρω αν για όσοι δεν έχετε δοκιμάσει και αειδιάζετε, πάντως θα σας πω ότι ο πατσάς είναι πάρα πολύ ωραίος. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο ωραίος. Δηλαδή, λέω στους κουμπάρους μου, εντάξει, πληρώστε με σε πατσά. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δεν με πειράζει. Και. Τι άλλο να σας πω, το μαγαζί... Γατούλη, δεν είσαι καλά μου φαίνεται, έχεις αναπνευστικό. Κάποιος πρέπει να σε τσεκάρει. Τα ακούτε, το γατί βύχει. Εντάξει, εσύ έχεις αναπνευστικό μου φαίνεται. Το γατί μας αφήνει χρόνο. Γίνεστε μάρτυρα στο θάνατο ενός γατιού. Εντάξει. Νομίζω έβηξε αρκετά τώρα. Επιθανάτιος βρόγχος ήταν, δεν ξέρω ακριβώς. Okay. Okay. Και. Χαρώ τον ήρμό μου με το γατούλι που βήχει. Τέλος πάντων. Και που λέτε, γενικά έχουμε ξεκινήσει εργασίες. Τις φτιάχνουμε το μαγαζί. Να σας πω ότι η κουμπάρα μου είχε μαγαζί με τεκαλυντικά και τώρα το άφησε, ξέρω εγώ αυτό, και θα έχει μόνο τσάντες. Και τις κάνουμε μια ανακαίνιση εκ θεμελίων. Όχι εκ θεμελίου ψέματα, εντάξει. Κάνουμε μια ψηλή ανακαίνιση μέσα στο μαγαζί. Προχωράει πάρα πολύ ωραία. Το θέμα είναι ότι εγώ θέλω να φύγω την Τετάρτη, γιατί την Πέμπτη έρχεται ο άντρας μου. Επιτέλους θα τον δω μετά από περίπου 1,5 μήνα. Τόσο πρέπει να λείπει, ή 2 μήνες, δεν ξέρω. Έχω χάσει το μέτρημα. Και πρέπει να φύγω την Τετάρτη. Και το μόνο που θέλω είναι να το δω τουλάχιστον τελειωμένο ή τουλάχιστον προς τα τελειώματα.
άμα το δω και όλα θα σας πάρω και μερικά πλάνα να δείτε έτσι και λίγο τη δουλειά μου. Όχι για κανένα άλλο λόγο, έτσι. Α, με θέλει κανείς, αφήνω και τηλέφωνο από κάτω. Λάκα κάνω. Και αυτά που λέτε. Λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Αν σας άρεσε κάνετε το like. Μια καινούρια περιπέτεια, άλλο ένα vlog. Λοιπόν, και θα τα πούμε σύντομα. Φιλάκια πολλά. Γεια σας.